κύριος, δεν είναι. Yeah.
Λοιπόν, έγινε ένα δυνατό παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε λίγο το σκορ του πρώτου παιχνιδιού. Εντάξει, σαν ποιότητα ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Αντέξαμε ένα ημίχρονο. Στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, δεχτήκαμε ένα γκολ από μια φάση που δεν την περιμέναμε. Και από εκεί και μετά, ο αντίπαλος έχει καλύτερη μονάδα σαν ποιότητα. Εμείς προσπαθούσαμε λίγο, κάναμε την προσπάθειά μας. Όμως, επιθετικά δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στο τέλος χάσαμε, όμως αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια μέχρι τώρα που φτάσαμε στους 4 του κυπέλλου. Καλή επιτυχία στον κύριο. Θέλω να ξεκινήσω να πω συγχαρητήρια πρώτον στην ομάδα μου και στους παίχτες μου για την προσπάθεια που κάνανε, γιατί είναι πολύ δύσκολο για ερασιτέχνες παίχτες όταν ξέρουν ότι ήδη στο πρώτο παιχνίδι έχουν χάσει 1-0, να γυρίσουν το αποτέλεσμα. Αν και μου λέγανε ότι δεν έχουμε άγχος για το παιχνίδι, φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο ότι είχαμε μεγάλο άγχος. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο καταλάβαμε ότι αν δεν βάλουμε την μπάλα κάτω και να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν γίνεται να προκληθούμε. Το κάναμε, πλαγιοκοπήσαμε, είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πιστεύω ότι δίκαια περάσαμε στον τελικό. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα του Μιχουθήτη που και στα δύο παιχνίδια πάλεψε για να μας κερδίσει και να περάσει. Πάμε στον τελικό και ευελπιστούμε να σηκώσουμε το κύπελλο. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστώ.